Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα γρήγορο βίντεο του InOutTax. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο watch face, το οποίο είναι της Garmin, ξαναλέω ότι είναι της Garmin, δεν είναι από κάποιον άλλον προγραμματιστή και περιέχει όπως βλέπετε 12 πεδία. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, χωρίς intro αυτή τη φορά, να δούμε πώς το δημιουργούμε. Μπαίνουμε στο κυρίως μενού, πάμε εικόνα ρολογιού, πάμε κάτω και εδώ που λέει προσθήκη νέο, πατάμε start, πάμε και βρίσκουμε αυτό το απλό watch face όπως φαίνεται, πατάμε διάταξη και πάμε να βρούμε αυτό που μοιάζει με αυτό που έχουμε δημιουργήσει με τα 12 πεδία. Το οποίο είναι αυτό. Ήδη τα 6 πεδία όπως βλέπετε υπάρχουν. Πάμε να δημιουργήσουμε, να δούμε πώς δημιουργούμε τα υπόλοιπα 3 που είναι εδώ και εδώ. Και πάμε δεδομένα. Όπως βλέπετε αναβοσβήνει πάνω από την ώρα το πεδίο και πάμε να βρούμε τις δύο κάθετες παύλες. Εδώ είμαστε. Μία. Επιλέγουμε τι θέλουμε να βάλουμε στο καθένα πεδίο και μετά μας πάει από κάτω. Πάμε και βρίσκουμε πάλι το αντίστοιχο. Έχει και με 2 όπως βλέπετε, αλλά και με 3. Επιλέγουμε πάλι το κάθε πεδίο και μετά μας πάει στα περιμετρικά δεδομένα, κυκλικά. Επιλέγουμε και αυτά και είμαστε έτοιμοι. Εφαρμογή και είμαστε έτοιμοι. Ανέβασα το συγκεκριμένο watch face σε μια ομάδα που έχει να κάνει με τα Garmin ρολόγια και λόγω του ότι αρκετοί δείξατε το ενδιαφέρον σας έκανα αυτό το γρήγορο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε αφήστε το σχόλιο σας και θα σας απαντήσω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like σε αυτό το βίντεο έτσι ώστε να μην χάνετε τα επόμενα. Χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.